σε μη κι αγιό κλίμα, το σημαντικό, το ασήμαντο. Κάτω από την Ακρόπολη, άνθρωποι πολλοί, κουρασμένοι ανέμενοι, ήρωες δειλοί, πολεμούν κι αρπάζονται με το διπλανό και νοιάζονται. Εσύ το ξέρεις αυτό? Ναι, μου το είπε. Καλά. Έγινε κάτι μεταξύ τους? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν ρωτάς την ίδια να σου το πει? Άσε, θα μου πει εμένα. Δωράκι μου, εμείς οι δυο τα λέγαμε πάντα όλα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τίποτα σοβαρό, ε? Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε τώρα, εσύ... Άσε τώρα εμένα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να είσαι καλά εσύ. Καλά είμαι, μια χαρά. Έχεις τη χαρά σου τώρα. Κατάλαβα. Για να αποφεύγεις τη συζήτηση δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Παιδικά πείσματα. Λοιπόν, θα πάω να φωνάξω εγώ τον Άγγελο να έρθει το βράδυ μαζί μας. Δεν ξέρω αν πρέπει. Ξέρω εγώ. Εσύ και ο Άγγελος αγαπιόσαστε πραγματικά. Περάσατε τόσα και είστε ακόμα μαζί. Και τώρα μας πετάς ένα χωρίσαμε και τελείωσε. Έχει δίκιο ο θείος σου τώρα μου. Μην αφήσετε ένα πείσμα τώρα να μπει ανάμεσά σας. Αποκλείεται να είναι κάτι σοβαρό, είμαι σίγουρος. Πολύ σωστά. Ας το βρεθεί καλύτερα. Όχι, δεν αφήνω τίποτα. Θα πάω εγώ να ειδοποιήσω τον Άγγελο. Τι θα πάω, πες πως έγινε κιόλας. Έλα τώρα. Μη μου χαλάς τη χαρά μου. Σύμφωνοι. Ηρέμησε με, κορίτσι μου. Μπορεί να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Έλα, μωρή Ηρακλή, μη μου λες ότι έλεγα προηγουμένως την ταινία για να την παρηγορήσω. Άσε με να σκάσω, δεν το χωράει το μυαλό μου, πάνω σπάσει το κεφάλι μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, τι να της πω για να την εμψυχώσω. Κάτσε, ρε παιδί μου, έτσι όπως μου τα λες τα πράγματα, μοιάζει να είσαι σίγουρη ότι δεν είναι κάτι καλό. Σίγουρη δεν είμαι, αλλά η οικογένεια της ταινίας είχε προϊστορία σε αυτό. Τι προϊστορία δηλαδή? Εκεί η μητέρα της από την ίδια αρρώστια έφυγε. Α, μάλιστα, δεν το ήξερα. Ρε, τι έβελε να πάθει η γυναίκα στα καλά καθούμενα. Συμήμαι να σκάσω πάνω που τα βρήκε με τον Αντώνη. Πήγε και αυτή να ηρεμήσει λιγάκι, να της τύχει αυτό. Μα είναι αδικία, δεν είναι αδικία, βρε Ηρακλή. Ο Αντώνης, τι λέει, το ξέρει, το έχει πει του Αντώνη? Όχι. Εγώ θα πάω αύριο μαζί της για την επέμβαση. Η Ντενής δεν ξέρει ότι σου το έχω πει. Σε παρακαλώ, μη σου ξεφύγει πουθενά ότι το ξέρεις. Υποτίθεται θα πάω εγώ για γυναικολογική εξέταση και ότι ήθελα να έρθει μαζί μου. Έτσι συμφωνήσαμε να πούμε. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Μην ήσυχη. Πρέπει να πας μαζί της. Δεν πρέπει να πάω, δεν μπορώ να την αφήσω μόνη. Θα της κάνω νάρκωση. Πρέπει να πας οπωσδήποτε. Χρειάζεται κάποιον να είναι μαζί της. Μπορεί να την αφήσει μόνη της τώρα. Άλλωστε είσαστε και φίλες εσείς. Αδερφές, πας καλύτερα. Αύριο θα πάτε? Αύριο το πρωί. Φοβάμαι, Μαρία, και φοβάμαι πολύ. Γεια. Δικός είναι αυτός ο αναπτήρας? Ναι. Πού τον βρήκες? Ξέμεινε στο σπίτι μου. Πάρ' τον. Στον χαρίζω. Δεν τον θέλω. Μπα. Και γιατί? Δεν θέλω να έχω τίποτα δικό σου. Τι θες, ρε, Αντιγόνη, από μένα? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τίποτα. Τίποτα, ε. Τότε γιατί είσαι όλη την ώρα στα πόδια μου? Τι θες, να σε πλακώσω πάλι στα χαστούκια? Κάντο. Αφού αρχίσαμε με χαστούκια, ας τελειώσουμε έτσι. Μάλιστα. Μας βγήκε και μαζόχα το μωρό. Τουλάχιστον εσύ ξέρεις ότι δεν είμαι μωρό. Είμαι γυναίκα και καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνεις, δηλαδή? Ότι σου λείπω και με θέλεις. Σώπα. Αν θέλεις να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, κάντο. Εμένα δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Δεν με έχεις ξεπεράσει, Αντώνη. Με θέλεις. Μ' αγαπάς ακόμα, το ξέρω. Ναι. Για να το λες εσύ, κάτι παραπάνω θα ξέρεις από μένα. Το ξέρω. Κι ας μην το παραδέχεσαι. Αλλά από εδώ και μπρος θα ψήνεσαι κι εσύ όπως ψινόμουν κι εγώ. Θα με σκέφτεσαι και θα λιώνεις. Μόνο εμένα θέλεις. Εγώ είμαι η γυναίκα της ζωής σου. Και όλα αυτά τώρα εγώ τα ξέρω, έτσι? Πάει το πουλί. Πέταξε. Τι λες, ρε, ε? Ακούς τι λες? Καταλαβαίνεις τι λες?
Να σου πω κάτι. Κάτσε εδώ στη μιζέρια σου και κάνε παιχνίδι. Γεια σου, Άγγελε! Ενοχλώ! Τι είναι αυτά που λες, τελειοπέρνα. Μόνος μου είμαι. Όχι, έτσι σε είδα κάπως, γι' αυτό ρωτάω. Να, ξαφνιάστηκα που σε είδα, αυτό είναι. Έλα, κάθισε. Δεν μου λες, είναι... Είστε όλοι καλά? Καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, Άγγελε, έμαθα πως η Ντόρα και εσύ κάνετε βλακίες και πως παρεξηγηθήκατε. Σωστά έμαθα? Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ας το ξεχάσουμε. Εγώ ήρθα να σου πω πως σήμερα το βράδυ θέλω να σας κάνω το τραπέζι. Έξω εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο, αλλά δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Α, μη μου πεις όχι. Μη μου πεις όχι, γιατί θα μαγειρέψω και θα στο φέρω εδώ να το φας με το ζόρι. Δεν μου λες, Στέλιο. Η Ντόρα τι λέει, συμφωνεί? Αυτό είναι που σε κάνει να διστάζεις. Όχι. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Εντάξει, δουλεύουμε κιόλας το βράδυ. Θα έχουμε γύρισει μέχρι τότε, μη σε νοιάζει. Θα βγούμε λίγο νωρίτερα. Απούσε, θα είναι μαζί μας και η Χριστίνα με τον Δημήτρη. Λοιπόν, εντάξει, έτσι. Βρε, Στέλιο, τώρα ξέρεις πόσο σε συμπαθώ. Αλλά... Δεν έχει αλλά! Δεν έχει αλλά, μη μου πεις όχι. Μη μου πεις όχι! Κεφάκια βλέπω, έχεις, ε. Πες πως και εμένα μου είχε κάτι καλό στη ζωή μου. Γι' αυτό σου λέω, μη μου το χαλάς τη χαρά μου. Καλά, Βραστιλιο, τι σου έτυχε και το κρατάς μυστικό? Τι διάλο το λότο, κέρδισες. Ακριβώς. Καλημέρα. Δημήτρη, εσύ εδώ? Θέλω να μιλήσουμε. Και αυτά που θα πούμε θα είναι οριστικά και τελεσίδικα. Κάποτε πρέπει να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Αρκετά τράβηξε. Είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσουμε, να το έχεις υπόψη σου. Τι εννοείς? Γενικώς, για οτιδήποτε. Αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάληξη αυτής της κουβέντας. Πρόκειται για το μωρό, έτσι? Ναι, για το μωρό, γιατί άλλο? Βλέπω ότι εξακολουθείς να το αντιμετωπίσεις σαν να είναι κάτι το περαστικό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τη σπουδαιότητά του. Κάνεις λάθος. Για μένα είναι ό,τι πιο σπουδαίο έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Ναι, αλλά το αντιμετωπίσεις σαν να είναι μόνο δικό σου θέμα. Ξεχνάς ότι είναι και δικό μου. Έχω προσπαθήσει να σου το εξηγήσω πάρα πολλές φορές. Εσύ δεν θα έχεις καμία ευθύνη. Καμία συμμετοχή. Δεν γίνεται αυτό που λες, Άννα. Γίνεται. Σε διαβεβαιώνω γι' αυτό. Άκουσέ με, σε παρακαλώ, προσεκτικά. Δεν θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Μίλησα με δικηγόρο. Έμαθα ότι σε νομικό επίπεδο τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Δεν καταλαβαίνω. Τι σχέση έχει το νομικό επίπεδο? Αφού δεν πρόκειται να σου ζητήσω τίποτα, σου το είπα. Αυτό το λες τώρα. Αύριο όμως μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Και τότε ακόμα και να αρνηθώ εγώ ότι αυτό το παιδί είναι δικό μου. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις εξέταση DNA. Μα δεν χρειάζεται. Και ούτε πρόκειται εγώ να κάνω ποτέ τέτοιο πράγμα. Και όταν θα αποδειχτεί και επίσημο ότι αυτό το παιδί είναι δικό μου, τότε θα υπάρξουν προβλήματα, Άννα. Το παιδί θα πρέπει να πάρει το όνομά μου, θα έχει κληρονομικά δικαιώματα, εσύ θα δικαιούσε διατροφή και ένα σωρό άλλα. Δημήτρη, δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Κι ούτε εσένα θα έπρεπε να σε απασχολούν. Άννα, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις, μπορείς να μου επιβάλλεις τα πάντα και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Αμάμπια, λύσαξες να τέσουμε τις πάπιες. Ορίστε με δάγκωστο αναθυματισμένο, αχ το χεράκι μου. Αισθάνεστε πόνο? Δεν πρέπει, πώς
σπρίστηκε, τούμπανο έγινε. Να σας βάλω λίγη λάσπη, θα σας περάσει αμέσως. Όταν ήμουν στη Νέα Ζηλανδία, με δάγκωσε ένας σκορπιός. Και ο μάγος της φυλής που με φιλοξενούσε χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο. Να πασαληφτείς εσύ. Εμένα η επιδερμίδα μου είναι ευαίσθητη και δεν είναι για τα γιατροσόφια σου. Αχ, το χεράκι μου. Ακόμα και η πάπια ζήλεψε αυτό το υπέροχο χεράκι. Ήταν αρσενικό και ζήλεψε. Εσύ φταίς, εσύ! Τι ήθελα και σ' άκουσα. Μα είναι τόσο υπέροχα. Εγώ, εσείς και οι πάπιες. Όπως τότε που ήρθατε στα Μέγαρα. Θυμόσαστε εκείνη την όμορφη στιγμή. Εγώ, εσείς και οι κότες μου. Μπορώ να την ξεχάσω. Ξεχνιέται εκείνη η βρώμα. Τρεις μέρες πλαινόμουν και μύριζα σαν κουτσουλιά. Δώστε μου να δω από κοντά το τραύμα σας. Δώστε μου το χεράκι. Ρε, για απομακρύνσου από εδώ που θες να μου πιάσει και το χέρι. Καλά σε κατάλαβα. Λαου λαου το πας. Έχω μια εξαιρετική ιδέα για να ξεχάσετε το τραύμα σας. Τι θα λέγατε να αλλάζαμε περιβάλλον και να πηγαίναμε στο Σύνταγμα. Τι να κάνουμε, να ταΐσουμε τα περιστέρια. Ναι, αχ, πώς με καταλαβαίνετε. Είστε η αδελφή ψυχή μου. Ελάτε, θα περάσουμε ωραία. Αχ, αυτή θα είναι η ζωή μου από εδώ και πέρα. Θα ταΐζω τα πτηνά της γης. Πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι. Ό,τι πετάει, με συγκλονίζει. Να πας σε κανένα γιατρό, δεν πας καθόλου καλά. Το ξέρεις ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Με συνεπέρνει η εικόνα των πουλιών στον αέρα. Γι' αυτό κι εσείς με συγκλονίζετε. Είστε φευγάτη γυναίκα. Καλά το κατάλαβες. Φεύγω κι εγώ να γλιτώσω από τις αερολογίες σου. Σας παρακαλώ, γλυκητά τη Μαριάνθη. Ελάτε να θαυμάσουμε το πέταγμα των περιστεριών. Είναι οι πρίγκιπες των εφαίρων. Αποκλείεται, βρε που έχω μπλέξει. Θέλετε να με δείτε οικέτη στα πόδια σας. Σταμάτα πια αυτό το πράγμα, λες το έχεις κάνει τάμα στην Παναγία της Τίνου. Λοιπόν, άντε, προχώρα, πρώτη και τελευταία. Και άλλη φορά μη μου ξαναπείς για πουλιά, αερόστατο θα γύρω από τις τσιπιές. Προχώρα, προχώρα. Μην ανησυχείς. Δεν θα κάνω τίποτα. Δεν πρόκειται να ζητήσω το παραμικρό. Τώρα το λες αυτό. Αύριο όμως... Δημήτρη, δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά για το παιδί. Ούτε ονόματα, ούτε κληρονομιές. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Και ποιος μου το εγγυάται αυτό, Άννα, ε? Εσύ ίδια έλεγες μέχρι προχθές ότι δεν θέλεις τίποτα από μένα. Και ξαφνικά εμφανίζεσαι έγκυος και τώρα δεν δέχεσαι κουβέντα για το παιδί. Λες και δεν με αφορά εμένα. Δημήτρη, σου ορκίζομαι. Δεν πρόκειται να διεκδικήσω τίποτα. Δεν με πείθεις, Άννα, καταλαβέτω. Η συμπεριφορά σου μέχρι τώρα δείχνει ότι δεν υπολογίζεις τίποτα, ούτε τα αισθήματά μου, ούτε εμένα. Σου είπα από την αρχή. Θα αναλάβω εγώ όλες τις ευθύνες. Μα δεν είναι μόνο οι ευθύνες, καταλαβέτω. Για μένα το πρόβλημα είναι ηθικό. Δεν μπορείς να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί και να του στερείς τον πατέρα του. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Δεν του στερώ εγώ τον πατέρα του. Άννα. Άννα, θα με κάνεις να βλαστημίσω την ώρα και τη στιγμή που σε γνώρισα. Μην το λες αυτό. Με αναγκάζεις να το σκέφτομαι. Επιτέλους, δεν μπορείς να καταλάβεις τη δική μου θέση. Ξέρεις τι βάρος ρίχνεις στους ώμους μου. Εγώ... Για μένα θα είσαι πάντα ο μόνος άντρας που αγάπησα. Εγώ ζήτησα μόνο την αγάπη σου. Άννα, γιατί το κάνεις αυτό μου λες. Γιατί φέρεσαι έτσι. Σου έταξα ποτέ εγώ έρωτες, γάμους, παιδιά. Έγινε κάτι μεταξύ μας που ούτε καν πρόλαβε να γίνει σχέση. Σωστά. Εσύ απλώς πέρναγες την ώρα σου. Μαζί περνούσαμε την ώρα μας, Άννα, και περνούσαμε όμορφα. Αυτό ήταν όλο και όλο. Γιατί τώρα προσπαθείς να με δεσμεύσεις όλη μου τη ζωή. Εγώ προσπαθώ να σε δεσμεύσω. Μα αυτό κάνεις. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω βάσει πιανού σχεδίου, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εγώ σου είπα από την αρχή τους λόγους που δεν θέλω το παιδί. Εσύ τώρα, γιατί επιμένεις, το καταλαβαίνεις, και αποφασίσεις μάλιστα και ρήμην μου. Αν δεν είναι αυτό δέσμευση, τότε τι είναι. Λυπάμαι. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σε απαλλάξω. Η απόφαση μου ισχύει. Πες ότι έκανα έκτρωση. Πες ότι δεν είχαμε ποτέ τίποτα. Πες ότι δεν το έχεις μάθει καν. Ναι, αλλά από την άλλη φρόντισες να το μάθω. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα. Ναι. Αυτό που κάνεις να το ξέρεις είναι εκβιασμός. Και είναι πολύ βρώμικο το κόλπο σου. Αλλά δεν θα πετύχει, σου το εγγυώμαι. Thank you.
Πάει άλλη μια μέρα, ε. Το βγάλαμε και σήμερα το ψωμάκι μας. Το καταδύναμη. Καλά το είπα. Έχω κάτι αναλαμπές ώρες-ώρες. Και ορμές, άνθρωπε, και ορμές. Τιμές. Βράδια, ε. Αώματος είμαι, δεν το βλέπω. Ωραία τι πετάει σήμερα ο δάσκαλος. Εγώ λέω να πάμε σπίτια μας τώρα. Ναι, να πάμε σπίτι μας. Κρίμα, πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες του κορμίου μας, να το ξεκουράσουμε. Θα μου πεις έχει και άλλες ανάγκες, αλλά δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε όλες. Κρύο ντουζ και ύπνο. Αυτό έχει το πρόγραμμα. Μάλιστα. Να πάμε σπίτια μας λοιπόν. Να πας εσύ στο δικό σου, να πάω κι εγώ στο δικό μου. Τι σημαίνει, Ραντονάκη, σημαίνει κάτι και όλο μου το γυροφέρνεις και δεν μου το λες, για λέγε. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι πως κάτι θέλω να σου πω. Δεν και τώρα πια τελειώνουμε. Όχι μόνο, εντάξει, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Απλώς θέλω το βράδυ να πεταχτώ σε μια δουλειά. Νυχτοφύλακα θα πας. Ας την πλάκα, ρε. Θέλω να με καλύψεις. Αντωνάκη, δεν μας τα λες καλά. Όχι, ρε, μη σου μπαίνουν ιδέες. Πώς να μην μου μπαίνουν, για λέγε, πού θα πας, την αλήθεια. Στις Αντιγόνες. Τι, είσαι με τα καλά σου, πάραξα, έχεις πάλι δουλειές. Όχι, ρε, μην κάνεις έτσι. Απλώς ήρθε εκεί πέρα και μου πέταξε κάτι περίεργα και. Και θέλω να τις τα ξαναπετάξεις τώρα για να πατήσετε. Όχι, θέλω να πάω να τις μιλήσω, να το ξεκαθαρίσω τώρα, γιατί υποτίθεται ότι ξαναφούντωσε το αίσθημα. Ο πατήρ, για ρίξε replay. Ναι, ρε, παιδί μου, αυτό. Ότι ξαναφούντωσε το αίσθημα και θέλω τώρα να το ξεκαθαρίσω, ας πούμε, το πράγμα, να πάω να τις μιλήσω. Και καταλαβαίνεις ότι άμα πω σε σούλα θα πάω στην Αντιγόνη, δεν θα με πιστέψει, θα το παρεξηγήσει, δεν καταλαβαίνεις. Εδώ θα σε παρεξηγούσα εγώ τώρα. Εσύ, την αλήθεια λες, είπα να στήσει μηχανή. Όχι, ρε, την αλήθεια τώρα, θα σου το έλεγα εσένα. Δεν ατολμούσες. Αγουράκι μου, πρόκειται να μην κάνεις τίποτα και θα σε κλείσω μέσα στο ψυγείο και θα σε βγάλω κασάτο από εκεί για να μην σου ξαναφουντώσει. Όχι, ρε, τώρα μα σου λέω μπέσα, δηλαδή μπέσα. Αντωνάκη, πρόσεξε την πορεία σου. Τώρα δεν πιστεύεις, αφού σου λέω θα πάω να τις μιλήσω, να το ξεκαθαρίσω, να μην έχουμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, θα πω στη Σούλα ότι έχεις μοναξίες και ότι θες να σου κάνω παρέα, εντάξει. Ας πούμε, εντάξει. Δεν θα ξαναγίνει αυτό όμως. Όχι, ρε παιδί μου, εννοείται, εντάξει. Είσαι αδερφός, ρε. Και η Σούλα αδερφή μου είναι, ε. Μην το ξεχνάς αυτό. Όχι. Πάω. Άντε. Εντάξει, τα κανόνισα. Τι είπες στον Ηρακλή? Του είπα ότι χρειάζεται εγώ να κάνω μια εξέταση και ότι θέλω να έρθεις εσύ μαζί μου. Τι είδους εξέταση? Γενικής φύσεως τώρα, ξέρουν οι άντρες από αυτά. Τι είδους εξέταση είναι αυτή που χρειάζεται τόσες ώρες? Μια σαλπικογραφία. Θα πούμε ότι άρχισε να μας δεχτεί ο γυναικολόγος γιατί τούτη είχε ένα έκτακτο περιστατικό. Θα τα βολέψουμε. Όχι, να ξέρουμε τι θα πούμε. Μην πει άλλα η μία και άλλα η άλλη. Μην αγχώνεσαι τώρα με αυτό. Και δεν σου ζήτησε να έρθει μαζί σου? Ναι. Μου είπε θέλει να έρθει μαζί μου, αλλά του είπα ότι προτιμάω εσένα επειδή είσαι γυναίκα και ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Τότε γιατί να πας στο νοσοκομείο και όχι στο ιατρείο του? Γιατί στο νοσοκομείο γίνεται αυτή η εξέταση? Τι τα περιπλέκεις τώρα τα πράγματα? Να μωρέ, από την αγωνία μου τώρα όλα περνάνε από το μυαλό μου. Δεν θέλω να υποψιαστεί κάτι ο Αντώνης. Δεν θα υποψιαστεί τίποτα ο Αντώνης. Λοιπόν, τι ώρα να δώσουμε ραντεβού? Νωρίς. 7 να ξεκινήσουμε, 7:30 πρέπει να είμαστε εκεί. Θα είμαστε. Εντάξει, άντε, άντε, μην μιλάμε και πολύ και καταλάβει κάτι ο Αντώνης. Άντε, μην μας βλέπει. Δεν καταλάβει τίποτα. Άντε, να κλείσουμε, έτσι. Εγώ έχω κλείσει ήδη. Με περιμένει ο Ηρακλής να φύγουμε. Άντε, τι κάθεσαι, μωρέ. Πήγαινε, με περιμένει ο άνθρωπος. Φοβάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, μωρέ. Μην το ξαναπείς αυτό. Λοιπόν, αύριο το πρωί, ραντεβού εδώ έξω. Έλα, ρε, μαμά, βράδιασε. Πού ήσασταν τόσες ώρες? Τι έπαθες? Ένα πάθο, κοριτσάκι μου, δεν βλέπεις που βρίστηκαν τα πόδια μου? Αν το χέρι μου, ακόμα με πονάει. Καλά, τι έγινε, δεν πήγατε βόλτα? Ναι, ναι. Πήγαμε στις Πάπιες. Και μια έξυπνη μου δάγκωσε το χέρι. Γυρίσαμε όλο το λεκανοπέδιο να δούμε τα πετούμενα όλης της Αττικής. Αχ, τα ποδαράκια μου, τα ποδαράκια μου να κάτσω. Να σας ετοιμάσω νερό, να κάνετε πουδόλουτρο, θα σας ανακουφίσει. Ναι, κάψε με, Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω ξανά τι ούτω τρόπος. Την επόμενη φορά θα σας πάω μόνο σε ένα μέρος. Με συνεπήρε ο ενθουσιασμός, καταλάβατε. Θυμήθηκα την εποχή που παρατηρούσα πουλιά στο μέλανα δρυμό. Σώπασε τώρα, άντε. Και να μου χρωστάς χάρη που δεν σου μελάνιασα το μάτι. Αχ, κοριτσάκι μου, πώς κρατήθηκα, ένας Θεός ξέρει. Έλα, βρε, μαμά, να σε ευχαριστήσει ήθελε, να σε διασκεδάσει. Ναι, αυτή θα είναι η διασκέδασή μου από εδώ και μπρος, να ταΐζω τα περιστέρια. Κάναμε το τραπέζι σε ορισμένες 18 ώρες και σπουργητάκια. Και τα χαρά που τον πήρε για τα πουλιά.
Μα αγαπητή μου Μαριάνθη, αυτές είναι οι ευτυχισμένες στιγμές της ζωής. Οι απλές, όπως παραδείγματος χάρη ένα σπουργητάκι να τσιμπολογάει το φαγάκι στην παλάμη σας. Λοιπόν, δεν πας τώρα να ταΐσεις και τα δικά σου τα πουλάκια της κοτούλες σου. Άντε αρκετά σε ενέχτηκα, ε! Ήταν υπέροχες οι ώρες που περάσαμε. Ναι, μαζί. Και αυτές που θα περάσω τώρα εγώ θα είναι καλύτερες. Άντε, άντε, πήγαινε το δρόμο, τον ξέρεις. Να σας πάω. Όχι, σας ευχαριστώ και σας καληνυχτώ. Ξέρω τον δρόμο. Άνθρωπος του σπιτιού είμαι τώρα. Άντε, πήγαινε τότε. Καλή. Πήγαινε. Μα καημένος. Τον λυπάμαι. Εμένα ποιος θα με λείπει, θε μου λες. Σαν πιστοσκυλή είναι. Ό,τι και να του λες, πάλι σε σένα γυρνάει. Τώρα βέβαια η αλήθεια, Νούλε μου, είναι ότι πολλές φορές του φέρομαι πολύ αυστηρά, αλλά σήμερα και λίγα του είπα. Ανούλα μου, λες να πρέπει να κάνω αντιλυσικό που με δάγκωσε η πάπια. Έλα ρε Μανούλα, πάπια σε δάγκωσε, δεν σε δάγκωσε σκύλος. Τι έχεις εσύ, παιδί μου? Μίλησα με τον Δημήτρη, ήρθε και με βρήκε. Οχ. Ωραίο δεν ήταν το φαγητό? Υπέροχο. Καλά έφαγα για δύο μέρες, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Εγώ να δεις. Ήταν όντως πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έλα βρε άγγελε, σε παρακαλώ τώρα, τι ευχαριστώ. Α, μέχρι εδώ είμαστε εμείς. Είναι ώρα για δουλειά. Απορώ μετά από τόσο φαγοπότη, πώς μπορείτε να δουλέψετε? Στα νιάτα μιλάω ρε Δημήτρη. Θεία μου, να σε καλά. Τα χρήματα να συνοδευτούν από υγεία. Πάνω απ' όλα η υγεία. Α, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Δεν θέλετε ακόμα ένα πελάτη? Βεβαίως. Έλα, Στέλιο, θα έχεις και το καλύτερο σέρβις. Απόψε θα τα πιω. Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Δεν έρχεστε κι εσείς μαζί από τώρα, το διαλύσουμε. Μπα, εγώ δεν είμαι για παραπάνω. Εσύ, Δημήτρη? Εγώ μαζί σου, πιστεύω. Ωραία, τότε κάντε στην μπάντα να περάσουν τα νιάτα. Εσείς θα μετανιώσετε. Καλή συνέχεια. Να γιάσει το στόμα σου, κοριτσάκι μου, πολύ καλά του τάπες, να έχει το φόβο μας. Δεν με πιστεύει. Μακάρι να μπορούσα να του βγάλω αυτή την ιδέα από το μυαλό. Μωρά, στον εκεί να τσουρουφλίζεται. Μα δεν έχω σκοπό. Αυτός νομίζει ότι προσπαθώ να τον εκμεταλλευτώ. Να τσουρουφλίζεται και να καίγεται. Έτσι είναι, κύριε. Μας χρησιμοποιείς πρώτα και μετά γυρίζεις την γυναικούλα σου. Χωρίς συνέπειες. Πού το είδες αυτό γραμμένο? Μετά από το σημερινό δεν νόμιζα να με πλησιάσει ξανά. Δεν πρόκειται να μου ξαναμιλήσει. Καλύτερα, να μην μας ξαναπεί το καλημέρα. Δηλαδή, όλα πήγαν χαμένα. Οι στιγμές που περάσαμε μαζί γι' αυτό ήταν ένα τίποτα. Εγώ τώρα είμαι μια εκβιάστρια. Και ποιος νοιάζεται, κοριτσάκι μου? Τώρα εμείς έχουμε το πάνω χέρι. Τον κρατάμε, το καταλαβαίνεις? Μην το ξαναπείς αυτό. Δεν πρόκειται να διεκδικήσω τίποτα. Ούτε το όνομά του, ούτε μερίδιο στην περιουσία του. Καλά τώρα. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Καλά, πουλάκι μου, μην θυμώνεις. Δεν θα καταδεχτώ ποτέ. Σιγά, παιδάκι μου, μην πέσουμε σε αυτό το επίπεδο. Κοίτα εδώ. Να το. Εδώ το έχω. Εν λευκό και απεριορίστος, μου είπε ο κλέαρχος. Και όλα αυτά, Ανούλα μου, είναι για σένα. Μη σε νοιάζει τίποτα, πουλάκι μου. Τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτή τη φορά δεν θα βασιστώ ούτε σε σένα, ούτε στον κλέαρχο, ούτε στον Δημήτρη. Σε κανέναν. Και βάλ' το καλά μες στο μυαλό σου αυτό, μαμά. Ρε Σουλά, σκέφτομαι και αυτό το φουκαρά τον Μπάμπη εκεί. Τι μοναξές τραβάει τώρα μόνος του. Εγώ δεν τον νοιάζομαι, νομίζεις? Μην κοιτάς τώρα που εμείς που έχουμε ένα στον άλλον. Αυτός εκεί τώρα είναι μόνος του με τους στίχους. Έχει βέβαια το Τζούνιορ για παρέα, αλλά άλλο πράγμα είναι η συντροφιά, ε. Αλλιώς. Άσχημο πράγμα η μοναξιά. Μου είπε βέβαια κάποια στιγμή να πάω από εκεί. Αλλά εγώ του είπα ότι δεν θέλω να πάω. Σαν να το ξανασκέφτομαι όμως τώρα λιγάκι. Τι να σου πω, άμα δεν είσαι κουρασμένος, πήγαινε. Ναι, ναι, να πάω, να πάω. Κάτσε βρε Αντώνη μου, μισό λεπτό. Τι? Πάρ' τον ένα τηλέφωνο πιο πρώτα, είναι αργά. Μπορεί να έχει ξαπλώσει ο άνθρωπος, μπορεί να έχει βγει. Πάρ' τον, έλα. Δεν πάω, λες. Μην πηγαίνεις και τζάμπα. Βέβαια. Δίκιο έχεις. Θα πάρω τηλέφωνο. Μην πήγε εγώ. Τσάπα. Μπορεί να μην είναι εκεί.
Έλα. Ναι, έλα, Μπάρμπι. Αντώνης εδώ. Θα έρθω τελικά, ναι. Τι, εσύ δεν μου πες ότι δεν θα έρθεις από εδώ για να σε καλύψω? Έλα, ρε, παιδί μου, τώρα μην κάνεις έτσι, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, μην κλαις, παρακαλώ. Μην κλαις, παρακαλώ. Θα έρθω, σου λέω. Έρχομαι, ναι. Ας κλαίει, τρελώσε. Ας σου πήξε παντομένος στη με πήρε ο ύπνος στο καναπέ. Πάω να ξαπλώσω μέσα τώρα. Εντάξει, ρε παιδί, μην κάνεις έτσι. Σε τρία λεπτά θα είμαι εκεί. Μου σπαράζει την καρδιά, ρε Μπαμπίνο, τώρα. Μην κλαις, παρακαλώ πολύ. Θα έρθω, σου λέω. Τα λες για να τα ακούει η ταινίς, ρε. Πες το, ρε φίλε, να αρχίσουμε πάλι από τα αρχεία. Ναι, όπως είπαμε, ναι. Που είπαμε, ναι, θα έρθω από τώρα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα, έτσι, κάνει υπομονή και έρχομαι, ναι. Κλαίει. Αλλά είναι εκεί όμως, είναι εκεί. Ναι, το κατάλαβα. Χάλια πρέπει να είναι, μωρέ. Άντε, πήγαινε, Αντώνη μου, πήγαινε. Να πάω, ρε σούλα, να πάω. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, αν... στον Μπάμπι θα είμαι, έτσι. Στον Μπάμπι. Αν χρειαστείς κάτι, θα είμαι στον Μπάμπι. Σε να πιούμε και ένα παρείτσα. Εν ώρα υπηρεσίας. Νάτι. Αυτή είναι. Πάλι εδώ ήρθε. Τυχαίο είναι κι αυτό. Καλά. Ένα ποτό ήρθε να πιει. Τόσα μπαρ σε όλη την Αθήνα. Σ' αυτό βρήκε να έρθει. Εντάξει, βρε ντοράκι μου. Μην αγριεύεις. Δεν βλέπεις τον Άγγελο πόσο αμήχανος είναι. Επειδή είμαι μπροστά είναι αμήχανος. Αν ήταν μόνος του, μια χαρά άνετος θα ήταν. Καλά, τώρα τι ήθελες να κάνει. Πελάτησα είμαι. Αυτός δουλεύει εδώ, πρέπει και να της μιλήσει και να την εξυπηρετήσει. Πώς θα καταφέρνεις, βρεθεί, να τους δικαιολογείς όλους? Δεν είναι τίποτα, μη δίνει σημασία. Αφού τη γουστάρει. Δεν βλέπεις πώς την κοιτάει? Κοίτα πώς την κοιτάει. Άστο να πάει στο καλό. Εγώ θα σας πάρω από εδώ πέρα μέσα. Με τόσα λεφτά τώρα τι δουλειά έχετε εδώ? Και νομίζεις πως έτσι θα λυθεί το πρόβλημα? Δεν είναι έτσι, θεία. Και στο κρεβάτι του να είναι κάποιος, ξαπλωμένος όλη τη μέρα, αν του έχει μπει κάτι στο μυαλό, το ζει μέσα στο κεφάλι του. Έλα, βρε τώρα, μην δίνει σημασία σε ασήμαντα πράγματα. Το παιδί σ' αγαπάει. Έτσι μου έρχεται να την πιάσω από το μαλλί. Κι αυτού νου να του ρίξω ένα κουβά παγωμένο νερό μέσα στο πρόσωπο. Μπας και συνέλθει. Δεν σου πάει εσένα αυτό. Οι κατηνιές. Μπορεί, αλλά σε ανακουφίζουν. Βγάζεις το άχτι σου. Δηλαδή, είναι αμετάπιστη. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Καλά της εξήγησες αυτά που είπε ο δικηγόρος. Τι είπε αυτά που σκέφτεσαι εσύ? Προσπάθησα με κάθε τρόπο, Χριστίνα, αλλά. Τι να σου πω. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι μου ήρθε να τη χαστούκίσω. Με έκανε έξω φρενών. Ακόμα και τώρα που το ξανασκέφτομαι. Δημητρή, ας μιλήσουμε ψύχραμα. Έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί και πρέπει. Υπάρχει νομικό θέμα και με την τώρα. Πρέπει να την κατοχυρώσουμε. Τι να κάνω, δηλαδή? Να την υιοθετήσει. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει πρέπει να περάσει την τώρα. Και από μένα το ίδιο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σε απασχολεί τώρα. Ναι, αυτό με απασχολεί. Λογικό δεν είναι? Η τώρα νομικά δεν είναι παιδί μας. Τώρα θα αποκτήσει ένα άλλο παιδί. Λογικό δεν είναι να θέλω να την εξασφαλίσουμε? Η τώρα είναι εξασφαλισμένη. Προς το παρόν. Που δεν ξέρει κανείς τίποτα. Όταν όμως γεννηθεί αυτό το παιδί, μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Μπορεί να το γνωρίσεις, να το αγαπήσεις. Τι λες τώρα, Χριστίνα? Εξετάζω όλα τα ενδεχόμενα, Δημήτρη, για να εξασφαλίσουμε το παιδί μας. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει πρέπει να περάσει την τώρα, άμεσα. Δεν μου λες. Εάν έβρισκες το παιδί που χάθηκε στην κλινική και ξαφνικά ανακαλύπταμε ότι δεν είναι δικό μου παιδί, αλλά είναι του Διαγόρα, θα έλεγες το ίδιο? Ναι. Στορκίζομαι. Γιατί μου θέτεις το θέμα αυτό τώρα? Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, Δημήτρη.
Πρέπει να υιοθετήσεις την Τώρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Τελεία και παύλα. Δεν το πιστεύω. Τι μυστήρια πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Έλα, ρε. Καλώς το μου. Το ξέρα πως δεν θα αντέχεις μακριά μου. Καμία γυναίκα δεν ξέφυγε από την γοητεία μου. Σούζη, ήρθα να στασούρω. Τον έφαγε τον άνθρωπο. Με το που τον έπιασε στο στόμα σου πέθανε. Ποιος πέθανε, παιδάκι μου? Ο γαμπρός, αυτός που ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Από τον Νικόπουλο. Με το που στόπα, τον έχασα μέσα την ίδια μέρα μέσα από τα χέρια μου. Αυτά έχει η ζωή, κοριτσάκι μου. Ήταν γραφτό να ενωθούμε πάλι. Δεν ξέρω τα χέρια σου. Χαμένε, ήθελε και λεπτομέρειε με γλωσσόφαγε. Εγώ φταίω που ήρθε η ώρα του. Το μάτι σου. Αυτό φταίει, το μάτι σου. Το μάτι μου το τσακίδικο, βέβαια. Όλες τις γυναίκες με το μάτι τις λίγο πρώτα. Να ξέρεις πως είσαι χρυσούζης. Με γλωσσόφαγες με το που σου είπα πως θα παντρευτώ. Αλλά έχει υπόψη σου ότι εγώ έχω κάνει τον προγραμματισμό μου και έχω την εφεδρεία μου. Τι διάλογο, πήρες βάνα όλα τα καπί. Έχω την εφεδρεία μου, αλλά δεν πρόκειται να σου πω τίποτα παραπάνω. Κάτσε, κάτσε. Από τι πήγε ο γαμπρός, από πέσιμο ή από. Από το μάτι σου και από τη χρυσουζιά σου. Τον έφαγε τον άνθρωπο. Κάτσε, περίμενε. Πού πας, κάτσε να τον κλάψουμε μαζί. Εδώ στον καναπέ, στο κρεβάτι, πού θέλεις να. Να σου πω. Άντε να χαθείς. Κάτσε. Μπάμπη, δεν πας καλά. Πεθαμένος ο άλλος και να μην σε θέλει. Δεν γίνεται, πλάκα το κάνει. Όπου να είναι θα γυρίσει τώρα. Φαγώθηκες να φύγεις, ρε παιδάκι μου. Άραξε λίγο. Ποτό υπάρχει άφθονο. Διάθεση δεν υπάρχει. Δεν βλέπω ανάματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Ναι. Εδώ όμως. Έλα εδώ. Ρε παιδάκι μου, χαλάρωσε. Δεν μπορώ όλο τα ίδια και τα ίδια. Πάλι με κάνεις χώματα. Θα την κάνω. Να σου πω. Μείνε. Μείνε. Περιμένεις κανέναν? Μπα. Ποιος είναι? Ο Αντώνης, άνοιξε. Τι θες εσύ εδώ? Θα εξηγηθούμε. Πού πας, δεν βλέπεις ότι έχω παρέα? Κάτω από την Ακρόπολη είναι ένα στενό που χτυπά ένα σήμα.